Αντιλαμβάνομαι πλήρως και τις ανησυχίες και του γιατρού και των γιατρών και της Επιτροπής και του κόσμου για την πανδημία. Κύριε Υπουργέ, έχουμε βάλει από την αρχή μπροστά μας το θέμα της υγείας. Άρα. Είναι το πρώτιστο. Άρα. Έλατε το γύρω να ακουστεί. Έλατε. Όμως, κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή δεν είναι μόνο COVID-19. Κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή είναι και τα ψυχικά νοσήματα από το στρες. Ναι. Είναι και τα δράματα από την οικονομική χρεοκοπία. Είναι και η ταλαιπωρία από μια μακροχρόνια ανέχεια και της ζημιάς στην οικογένειά σου. Ερώτημα. Άρα πρέπει και οι γιατροί μας να ξέρουν ότι υπάρχουν και αυτές οι διαστάσεις στη ζωή. Δεν είναι μόνο η μία πλευρά. Ερώτημα. Γιώργο μου, είναι και η άλλη πλευρά. Αν κάποιος παραβεί. Πρέπει να κάνουμε μια καλή στάθμιση εδώ. Αν κάποιος παραβεί. Για να μην έχουμε δράματα. Μάλιστα. Για πολλά χρόνια. Κύριε καθηγητά, σας έχω πολύ μεγάλο. Ένα λεπτό να τελειώσει. Κύριε Γεωργιάδη, μισό. Με πολύ μεγάλη προσοχή. Κύριε Γεωργιάδη, μισό δευτερόλεπτο. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Η ζωή δεν είναι μόνο COVID. Σωστά. Αν ο αύριο άλλος αυτοκτονεί από τα χρέη, αλλά έχει σωθεί από τον COVID. Μάλιστα. Εσείς όσοι πιστοί μας καταλαβαίνετε, δεν κάναμε και τίποτα σπουδαίο, έτσι δεν είναι. Άρα ψυχραιμία. Εδώ χρειάζεται μια στάθμιση των πραγμάτων. Μάλιστα. Γιατί είμαστε σε ένα πάρα πολύ οριακό σημείο. Και επαναλαμβάνω για να ξέρουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη τουλάχιστον. Όλες οι χώρες το εμπόριο το ανοίξανε χωρίς να έχουν φτάσει τελικά καμία στον επιθυμητό αριθμό κρουσμάτων. Άρα. Διότι παντού υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Άρα, κύριε καθηγητά. Ένα λεπτό, κύριε Γαφιάδη. Βεβαίως, βεβαίως, ελάτε. Ένα κεφάλαιο της ζωής, απολύτως σημαντικό, γι' αυτό έχουμε εξοδέψει και χρόνο και χρήμα και κόπο για να το αντιμετωπίσουμε. Είναι η πανδημία, το σέβομαι. Οφείλω όμως ο Υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδας να σας πω ότι αν δεν ανοίξει καθόλου η αγορά στις γιορτές, η ζημιά στις πραγματικές ζωές των ανθρώπων θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα θα πρέπει και οι γιατροί να μας βοηθήσουν να κάνουμε τη σωστή στάθμιση εδώ. Επίσης να σας πω ως Υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδος ότι ο τζίρος των εορτών δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το να ανοίξει 20 μέρες μετά. Είναι πρακτικά αδύνατον. Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά. Να το βάλει ο κύριος καθηγητής, παρακαλώ πολύ, στο δημόσιο λόγο του, στον υπολογισμό του. Άρα. Να γλιτώσει κάποιον από τον COVID και να τον οδηγήσει στο τρελάδικο.